Επιστροφή. Νίκος Παπάς. Κρατάς ραδιοτηλεόραση. Ναι, κρατάω τη ραδιοτηλεόραση για να τη δώσω στον κύριο Παπά. Να δείτε το πρόγραμμα. Μίνι σειρά, έτσι, πρεμιέρα Σάββατο 8 έκτου και Σάββατο 15 έκτου, το δεύτερο τμήμα της, κύριε Υπουργέ. Να πούμε, να πούμε όμως και μια καλή κουβέντα, διότι η ΕΡΤ έχει μακράν το καλύτερο πρόγραμμα. Η ΕΡΤ βέβαια γίνεται έτσι και στόχος πάρα πολλών για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει, να δει και την τεράστια διαφορά που υπάρχει μεταξύ του προγράμματος το οποίο έχει στήσει η ΕΡΤ στην ψυχαγωγία. Και η ΕΡΤ έχει φοβερό πρόγραμμα στο κομμάτι του πολιτισμού. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και τα βήματα που έχουν γίνει εξηγούν και τις επιθέσεις που δέχεται ο οργανισμός. Λοιπόν, κύριε Παπά, επειδή αυτή η κουβέντα δεν θα τελειώσει και δεν θα κλείσει ποτέ και έχουμε πολλά θέματα εδώ στην επικαιρότητα να συζητήσουμε μαζί σας. Από το 2013 τρέχει το δίκαιο που ξανάνοιξε. Λοιπόν, πείτε μας τώρα εχθές. Τι έκανε τον Πρωθυπουργό να βγει έξω από το Μαξίμου, που είχαμε πολύ καιρό να το παρακολουθήσουμε έτσι, μια τέτοια, να προβεί σε τέτοιες δηλώσεις. Ναι, δεν ξέρω πόσο να μετρήσουμε πίσω. Και να κάνει αυτές τις δηλώσεις που προφανώς έφερε η έκθεση της Κομισιόν. Έτσι, αυτά τα οποία μας διαμήμησαν. Μου δίνετε λίγο τον ελεύθερο τύπο. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Τι ψάχνετε? Τη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη που λέει «Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ». Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ? Η οικονομία μας για πρώτη φορά είναι τακτοποιημένη. 4,3% πλεώνασμα είναι η εκτίμηση. Έχουμε 25 με 30 δις απόθεμα. Τι εννοείτε με αυτό, γιατί επικαλείστε το... Εννοώ ότι καλώς βγήκε ο Πρωθυπουργός για να χτυπήσει ένα καμπανάκι, μάλλον μία καμπάνα. Διότι εδώ πέρα αρχίζει και χτίζεται ένα αφήγημα ότι δεν πάει καλά η οικονομία μας. Παρόλο που άνοδος στις εξαγωγές, αύξηση στην απασχόληση, μείωση της ανεργίας, αύξηση στο λιανικό εμπόριο, όλοι οι δείκτες έχουν μπει στη θετική τροχιά, παρόλο που η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αρχίσει και επιβραδύνει. Αν δείτε τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, έχουμε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Και τώρα τι γίνεται? Για τα περικαμένης γης που έλεγαν και χθεσινά δημοσίευμα. Ακριβώς, ναι. Διότι εδώ πέρα αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Προσέξτε. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει θυσίες. Οι θυσίες των δύο πρώτων μνημονίων πήγανε άκλαυτες, απολύτως. Και οι πολύ μικρότερες θυσίες της τρίτης συμφωνίας που κάναμε εμείς απέδωσαν. Γιατί απέδωσαν? Γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, έχουμε μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Φτάνουν αυτά? Όχι, δεν φτάνουν. Και εμείς κάναμε λάθος που αυτό το πράγμα δεν το λέγαμε και δεν το υπογραμμίζαμε όταν ανακοινώναμε τα θετικά μέτρα. Και αυτό εν μέρη εξηγεί και το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι. Διότι έχω πει κι αλλού ότι ήταν 5,86 ο κατώτατος μισθός και με 5,86 δεν βγαίνει ο μήνας. Τον αυξήσαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ στο 6,50, 650 ευρώ, αλλά και με 650 ευρώ δεν βγαίνει ο μήνας. Και αυτό πρέπει να το έχουμε απόλυτη συνείδηση. Αλλά Παπά, όμως οι οικονομικοί δείκτες δεν δικαιολογούν αντιδράσεις της Κομισιόν να εκφράζουν ανησυχίες. Εσείς που το αποδίδετε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό εχθές να λέει ότι έχει επηρεάσει, λέει, το εκλογικό αποτέλεσμα. Αρχίζει και ξυπνά πάλι Όποιος νομίζει ότι και η Κομισιόν είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι αποστηρωμένος από το κλίμα των πολιτικών συσχετισμών ή δεν έχει εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς εντός ή δεν γίνεται και εκεί μέσα μία μάχη απόψεων, ιδεών και μία μάχη περί της εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής, κάνει λάθος. Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ ότι έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους εκεί, αλλά κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και το φιλικό της τύπο εδώ, να αρχίσουν να τρομοκρατούν. Με την φιλική συμμετοχή πάντα, επειδή δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, του κύριου Στουρνάρα, που λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και πρόσωπα από τις Βρυξέλλες, να ξεκινήσω απ' έξω και πάμε προς τα μέσα, αν θέλετε, που έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα και πάντοτε είχαν μια θέση, μια κουβέντα καλή για τον τόπο, έχουν πάθει μια μερική αφωνία τις τελευταίες μέρες. Πού είναι ο Πιέρ Μοσκοβίση? Ο οποίος έχει μιλήσει όλες τις φάσεις μέχρι τώρα. Έχει πάρα πολύ καθαρές απόψεις, νομίζω. Η έκθεση της Κομισιόν βγήκε και έχει κάποιες εκτιμήσεις, όπως και οι προηγούμενες. Δεν πέσανε μέσα. Δηλαδή, για την απόδοση των δημοσιονομικών μέτρων δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι εκτιμήσεις της Επιτροπής, όπως και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχαν πέσει εντελώς έξω. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι δικαιώθηκε ο Πρωθυπουργός όταν είχε προειδοποιήσει πριν τις εκλογές, πριν την Ευρωκάλπη, ότι αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα ανοίξουν κάποιες ωρέξεις, όπως και ανοίξανε. Δηλαδή, περιμένατε εσείς τόσο γρήγορα να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να πει θα αυξηθούν οι τιμές στα φάρμακα για την ενέργεια? Χθες το είπε, θα αυξηθεί, λέει, η ΦΠΑ. Είναι στο 6% και λέει θα πάει στο 11% και ο κύριος Μητσοτάκης, για 11% και 22% μιλάει. Έτσι δεν είναι?
Θεωρείτε ότι ο κόσμος αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, ότι θα έρθουν οι μαύρες μέρες του 12, του 13 και του 14, το ακούει? Γιατί δεν είναι ένα νέο αφήγημα. Το έλεγε και πριν από τις Ευρωκάλπες που είχαν πάρει πάλι χαρακτήρα εθνικών εκλογών. Όμως η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν σημαντική και ενδεχομένως οφείλοντας σε ένα βαθμό και σε αυτό που είπατε εσείς πριν, το σημείωσα, σε εμάς είχε μικρότερες θυσίες. Αλλά ο κόσμος δεν πιάνει το μικρότερες, πιάνει το θυσίες. Συμφωνώ, προσέξτε, η κοινωνία έχει συσσωρευμένα προβλήματα και εμείς κυβερνάμε για 4,5 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος ο οποίος βιώνει τις δυσκολίες θα έχει μια δυσαρέσκεια. Ποιος είναι ο πρώτος αυτονόητος υποδοχέας της δυσαρέσκειας? Η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτοί κυβερνάνε, σου λέει, αυτοί φταίνε. Μάλιστα. Και αυτή η δυσαρέσκεια εκλογικά μπορεί να εκφραστεί είτε με την αποχή, είτε με επιλογή σε άλλα κόμματα. Και αυτό στην Ευρωκάλπη. Στις εθνικές εκλογές έχει αποδειχθεί η σύγχρονη, η πρόσφατη πολιτική εμπειρία δείχνει ότι πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια του εκλογικού σώματος κάνουν άλλες επιλογές από αυτές που κάνανε στην Ευρωκάλπη. Δηλαδή, περίπου μισό εκατομμύριο κόσμος με 600.000 θα έρθει να ψηφίσει ενώ δεν ψήφισε. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων θα κάνει άλλες επιλογές από αυτές που έκανε και το αποτέλεσμα γι' αυτό το λόγο είναι αυτό. Θέλω να επανέλθω στο οικονομικό κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή επικαλεστήκατε την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ότι δεν θα πληρώσει ο κόσμος τις επιλογές. Να μας πει ποια είναι τα σπασμένα. Τα σπασμένα. Διότι εδώ μας κάνει κριτική εγώ για τα θετικά μέτρα. Εγώ δεν ξέρω. Είναι κρίσιμο αυτό, προσέξτε. Κύριε Μητσοτάκη, απλά θέλω να σας πω, επειδή τώρα ήταν νωρίτερα εδώ και ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας που μας έδωσε το ρεπορτάζ αυτό και μας λέει ότι ουσιαστικά οι θεσμοί δεν έχουν βάλει κάτω ακριβώς να κοστολογήσουν αυτό το πακέτο θετικών μέτρων ή την κατάργηση της μείωσης της μη μείωσης του αφορολογήτου. Απ' την άλλη ακούμε ότι ο κ. Σουλιαράκης είχε πάει, είχε δώσει όλα τα στοιχεία και ότι ουσιαστικά υπήρξε και, δεν θέλω να πω έγκριση, γιατί νομίζω... Ανοχή, ας πούμε. Ναι, εν πάση περιπτώσει ότι είχαν ενημερωθεί οι θεσμοί ως προς αυτό. Άρα τώρα αυτό πώς αιτιολογείται? Δηλαδή η ανησυχία αυτή εκφράζεται και δεν έχουν κάτι καν να υπολογίσουν πραγματικά τους αριθμούς? Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι κλιμακού. Να ξέρετε. Ή θεωρούμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός εκτροχιασμός λόγω της προεκλογικής περίοδου? Όποιος το θεωρεί αυτό πρέπει να βγει να το πει καθαρά. Δηλαδή το «δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ», αυτή η φράση τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στην θέση ενός κόμματος το οποίο αρνείται τα θετικά μέτρα. Είναι απολύτως σαφές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει καθαρό. Δεν τα ψήφισαν μαζί σας ένα μέρος αυτών τώρα? Τι εννοούνε, συνέχεια σύρονται. Όποτε καταφέρουν να με κάτι στη διαπραγμάτευση, σύρονταν. Μας λέγανε δηλαδή, δεχτείτε τη μείωση του αφορολογήτου και τις περικοπές της συντάξης, οι λεγόμενες δίδυμες περικοπές. Έρχεται ο Μοσκοβισή εδώ, τον μαλώνουν, επειδή επέτρεψε υποτίθεται να μην γίνουν οι περικοπές της συντάξης, και του λένε τι, να μας ειδοποιήσετε για να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Τις είχε δηλαδή ενσωματώσει τις περικοπές αυτές. Και τώρα έχει για κάποιο λόγο αρχίσει και οικοδομεί ένα αφήγημα ότι εκτροχιάζεται η οικονομία. Από όσο αντιλαμβανόμαστε, αυτό το «δεν θα πληρώσει τα σπασμένα» είχε πρώτο δέκτη, αποδέκτη την Κομισιόν, την οποία ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε συγκεκριμένα, κύριε Λασκαράτε, για πρακτική αυλεψία. Διαβάζω εδώ και το δημοσίευμα του Έθνους, έτσι όπως αποτυπώνεται από τους συναδέλφους, ως προς τις αστοχίες, λέει, και τη μεταρρυθμιστική ολιγορία της κυβέρνησης. Μεταρρυθμιστική ολιγορία, όταν ακούει ο κόσμος να το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβάνεται ότι είναι ενάντια στα θετικά μέτρα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Διότι μεταρρύθμιση για τον κύριο Μητσοτάκη είναι να έχουμε ένα προσπέτειο στο δημόσιο. Μας ακούει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε ένα τόμι ή σε ένα νοσοκομείο και να αισθάνεται ότι δεν είναι επαρκείς οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Θα πρέπει να φεύγουν 5 για να παίρνουμε έναν. Ο κύριος Μητσοτάκης, να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Ήταν ο υπουργός των απολύσεων. Ο πιο αποτυχημένος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Έκανε τις απολύσεις και τι άλλο έκανε? Διόρισε με μία υπουργική υπογραφή, πέραν κάθε διαδικασίας, χωρίς να γίνονται οι σχετικές κρίσεις από την ιεραρχία, διευθυντές με μία υπογραφή μόνο, τη δική του, 250 στο δημόσιο. Ενώ είχε ταυτόχρονα στο γραφείο του 50 άτομα. Έχετε πάει στο κομμάτι και στην κουβέντα που γίνεται για τα ρουσφέτια. Θα σας ζητήσουμε σε λίγο τη γνώμη σας, γιατί έχουμε και την εξέλιξη με την κυρία. Ναι, αλλά προσέξτε, ήταν υπουργός διοικητικής. Εμείς συμβασιοποίησαμε πριν λίγες μέρες το μεγάλο έργο για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Γιατί σας λένε τώρα στην έκθεση, συγγνώμη Κώστα, για τους 1550 ότι είναι υπεράριθμοι συμβασιούχοι? Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία. Θέλω να πω, γιατί ο Πρωθυπουργός το έβαλε, ότι ξαφνικά αρχίζουμε και ακούμε πάλι για απολύσεις. Έτσι στο δημόσιο που δεν είναι.
είχε ανοιχτεί εδώ και πόσα χρόνια από τότε που αναλάβαμε εμείς κυβέρνηση. Επί της ουσίας το θέμα των απολύσεων έκλεισε σιωπηρά όταν έγινε η πολιτική αλλαγή. Θέλω να σας θυμίσω ότι η περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση προέβλεπε 15.000 απολύσεις. Έχετε ξεπεράσει το ένα προς ένα. Αυτό δεν είναι συμφωνημένο. Όχι, δεν έχει. Τότε δεν γιατί, έχει μας, γιατί βγάζουν 1.550 παραπάνω. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ισχύει αυτό. Να το δούμε και να το δει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κόστος της μισθοδοσίας του δημοσίου έχει πέσει ραγδαία. Το δημόσιο έχει συρρυκνωθεί, πάρα πολύ κρίσιμες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και εδώ πέρα ξεκινάει εκ νέου μια κουβέντα, όχι γιατί χρειαζόμαστε λιγότερες υπηρεσίες, γιατί θεωρεί η αιμονική νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ότι οι ιδιώτες θα την κάνανε καλύτερα τη δουλειά, δηλαδή οι εργολάβοι. Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό το βασικό αφήγημα και να ρωτήσω, να επιμείνω, γιατί θεωρείτε ότι από τη στιγμή που το αφήγημα δεν έχει αλλάξει, αυτή τη στιγμή θα το ακούσουν οι ψηφοφόροι. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να λέει, ασκώντας κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος κόμματος που αντί να μιλάει στους πολίτες, τους απειλεί. Αυτή η απειλή, έτσι όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μοιάζει να φόβησε τους ψηφοφόρους. Πήρε σχεδόν 10 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τώρα αυτή την απειλή, όπως την επικαιροποιείτε και την αναδεικνύετε, θα την αντιληφθεί ο πολίτης ως κάτι που θα τον στρέψει αλλού? Είναι άλλη κάλπη. Και όπως είπα και πριν, η ευρωπαϊκή κάλπη, επειδή ακριβώς δεν κρίνεται το ποιος θα είναι κυβέρνηση τη Δευτέρα, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη, ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβρη, περίμενε περισσότερα από εμάς μέσα στην τετραετία, μπορεί να επέλεξε να μην προσέλθει στην κάλπη. Ήξερε όμως ότι τη Δευτέρα το πρωί δεν θα ήταν η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, θα ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα το κινητοποιήσει τώρα, το δίλημα είναι, να πάει να ψηφίσει. Αυτό καταγράφει η ιστορική εμπειρία. Η ιστορική εμπειρία καταγράφει ότι περίπου 500.000 με 600.000 συμπολίτες μας. Πώς θα αλλάξετε το αφήγημα τώρα, γιατί αυτό είναι η μία. Σας είπα, είναι άλλη κάλπη. Από μόνο του δηλαδή. Το αφήγημα, εσείς θα πάτε με την ίδια στρατηγική. Το αφήγημα μπορεί να εμπλουτιστεί και να εμβαθύνει, βεβαίως. Εσείς θεωρείτε ότι αυτοί που απήχαν είναι πιο κοντά σε εσάς, γιατί αν ήταν πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία θα. Αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις, αυτό δείχνουν νομίζω. Δεν είναι τώρα. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες τώρα, αν κάνουμε κι εμείς ότι εμπνευστήκαμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Έχει καταγραφεί νομίζω. Και είναι απολύτως λογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκπλήσει. Και επειδή ακριβώς ανοίγει μια νέα περίοδος, με τα διλήμματα να είναι μπροστά μας πάρα πολύ καθαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ ή θα αυξηθούν οι τιμές στα φάρμακα ή δεν θα αυξηθούν. Και μάλιστα δεν έχουν δεσμευτεί αν θα πάει στο 11 ή στο 22% τα φάρμακα, η ενέργεια και τα βιβλία. Έτσι, θα πάμε στο 1:5 στο δημόσιο. Τι θα γίνει με το αφορολόγητο, θα το κατατάξει στα μέτρα που πρέπει να πάρει λόγω των σπασμένων του ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι τα σπασμένα του ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσει. Διότι εδώ πέρα είναι απολύτως σαφές, καθώς περνάνε οι μέρες, ότι χτίζονται επιχειρήματα ενάντια στα θετικά μέτρα. Όπως ακριβώς δυστυχώς το είχαμε προβλέψει και νομίζω ότι ο λαός μας είναι ενώπιον πάρα πολύ κρίσιμων εκλογών. Καταλαβαίνει την πάνω στο τραπέζι. Ο κ. Μητσοτάκης, έτσι όπως τον έχουμε ακούσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν κοστολογεί ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, mm-hmm. που θα τα βρει τα χρήματα να τα κάνει όλα αυτά. Αυτή η μείωση των φόρων είναι πολύ πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή και χθες τον παρακολουθήσαμε από το ΣΕΤΕ που λέει και για το τουριστικό πακέτο ότι πρέπει να πάει στο 11% για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους άλλους, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, και για τη μείωση φόρου επιχειρήσεων. Δηλαδή λέει ότι θα τα φέρει με το καλημέρα αυτά. Όχι. Για τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων ξεκίνησε και λέει σταδιακά το τελευταίο διάστημα. Mm. Όπως σταδιακά εφαρμόζεται. Όπως σταδιακά εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και για την. Ο κύριος Μητσοτάκης, το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι μια μαύρη τρύπα δημοσιονομική. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με την ρίση του Αντιπροέδρου, το που είπε άκουσον. Η Ελλάδα, λέει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί. Όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές. Προσέξτε το επικίνδυνο μείγμα. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει μια πολιτική η οποία θα σημαίνει αυτομάτως περικοπές και αδυναμία δανεισμού, αρχίζουν και λένε. Πού το βάσισε αυτό? Όχι, πού πάει αυτό το μείγμα, σας λέει τίποτα? Πού πάει, κύριε Υπουργέ? Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάει. Όταν δεν μπορείς να δανειστείς από τις αγορές και έχεις. Ότι επιστρέφουμε στα μνημόνια. Ότι επιστρέφουμε στις πολιτικές που θέλησε να επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απολύτως βέβαιο. Και ότι εδώ πέρα χτίζεται μια επιχειρηματολογία η οποία στρώνει το έδαφος για τέτοιου τύπου επιλογές είναι απολύτως σαφές. Η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου στους πολίτες για να επιστρέψουν στην κάλπη και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι και ένα συγκρουσιακό αφήγημα σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Ένα μέτωπο να ανοίξει που είχε κλείσει τα τελευταία χρόνια, όταν πράγματι ήταν
καλές οι σχέσεις του. Κύριε Λασκαράτε, εμείς είμαστε η παράταξη της αισιοδοξίας. Που ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ακόμα και όταν ο συσχετισμός είναι απολύτως αρνητικός, είπαμε θα σφίξουμε τα δόντια, θα μείνουμε να δουλέψουμε και να καταφέρουμε πέντε πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία χρειάζεται το φόβο του πληθυσμού ως απαραίτητο συστατικό για την εφαρμογή του προγράμματός της. Εσείς νομίζετε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα το κοσμούν άνθρωποι οι οποίοι με τα γραπτά τους συστηματικά ξεπλέναν τη Χρυσή Αυγή το προηγούμενο διάστημα? Ή κάποιοι ξυπνάκηδες έτσι νεόκοποι, οι οποίοι θα τα δείτε τώρα τις επόμενες μέρες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα. Ή κάποιοι νεόκοποι που λένε ότι τα παιδιά που ξεσηκώθηκαν στο Πολυτεχνείο κοστίσαν στην Ελλάδα τη Μισή Κύπρο. Λοιπόν, τη Μισή Κύπρο την κόστησε η Μισή Κύπρο στον ελληνισμό από την ακροδεξιά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κεφάλαιο αυτοκριτική. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε εδώ στην ΕΡΤ, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις Ευρωκάλπες, ότι δεν υπολογίσαμε σωστά την κόποση, το μέγεθος της κόποσης του ελληνικού λαού. Εδώ ο 735 λέει και να το κάνουμε. Προσωπική λέει η ευθύνη που έχει ο παπάς. Ποια είναι, ρωτάει, για αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή πώς, για να το καταλάβω το ερώτημα, ο κάθε υπουργός μετράει τη δική του ευθύνη. Θέλουν και οι πολίτες να ακούσουν και, την... Και κατά το Σύνταγμα την έχουμε την ευθύνη. Αυτό δεν το συζητάμε. Έχω κι εγώ μέρος της συλλογικής ευθύνης που έχουμε όλοι. Να το κάνω εγώ πιο συγκεκριμένα. Να μην εκτιμήσετε κι εσείς την κόποση του κόσμου ώστε να τη μεταφέρετε στον Πρωθυπουργό ως πολύ στενός του συνεργάτης, να είχατε μια αισιοδοξία που να, παραπάνω που να οδήγησε σε μια άλλη ατζέντα προεκλογική. Αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, η ατζέντα η προεκλογική δεν γράφεται σε χαρτοπετσέτα ή στο γόνατο. Η ατζέντα η προεκλογική σχεδιάζεται με τρόπο συγκροτημένο από τα επιτελεία μας, κάνουμε τις αξιολογήσεις και βεβαίως σε αυτή την ατζέντα θα συνεχίσουμε και θα επιμένουμε. Δηλαδή οι βασικές, οι θεμελιώδεις συντεταγμένες του οικονομικού μας προγράμματος είναι εκεί. Τώρα σε κάθε μάχη βεβαίως μπαίνουμε με αισιοδοξία. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Υπήρχε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και η ανάληψη ευθύνης βεβαίως μας αφορά όλους. Υπάρχει η κόπωση του πληθυσμού, την οποία μάλλον δεν καταλάβαμε στην έκταση που ήταν. Δηλαδή μια οικονομία έτσι με 18,5% ανεργία είναι μια οικονομία σε κρίση ακόμα, έτσι δεν είναι? Να ρωτήσω κάτι. Όταν ένα στέλεχος του κόμματος παραδέχεται σε μια συνέντευξη ότι ναι, είναι δύσκολο να γίνουμε τα τάξη στη Βουλή για τον καθένα, αν δεν είχα προσωπικές επαφές και διασυνδέσεις, ίσως να μην γινότανε. Αυτό αδίκως χαρακτηρίζεται ρουσφέτη ως λέξη? Δεν θα η ήθελα... λέξη ρουσφέτη αδικεί την κατάσταση. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω αυτή τη δήλωση. Νομίζω ότι ήταν σωστή και επιβεβλημένη η κίνηση σε σχέση με την Τασία τη Χριστοδουλοπούλου να μην είναι υποψήφια. Να ακολουθήσουν και άλλοι το παραδείγμα της. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι λίστες αυτές για τις οποίες μιλάμε. Να ακολουθήσουν και άλλοι το παραδείγμα της. Έτσι όπως το λέει όμως, ουσιαστικά υπήρξε και μια κριτική εσωτερικά στο κόμμα που την οδήγησε στην αυτή τη κοιτάξτε δήλωση να δείτε, σήμερα. Ο Πρωθυπουργός τηλεφωνήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής και τα γεγονότα μιλάνε από μόνο τους από εκεί και μετά. Να ακολουθήσουν και άλλα στελέχη το παράδειγμά της σε περίπτωση που το όνομά τους πρωτοκλασάτα ή λιγότερο πρωτοκλασάτα έχει συνδεθεί με ανάλογες περιπτώσεις. Λέω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στο σύνολό του. Έτσι δεν είναι? Τώρα κάτι τελευταίο κύριε Παπά και κλείνουμε. Τουλάχιστον εγώ θα ήθελα να μας τοποθετηθείτε και με το τι συμβαίνει στο κίνημα αλλαγής και τις εξελίξεις με τη ρήξη του κυρίου Βενιζέλου με την κυρία Γεννηματά. Ναι, κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγής ακολούθησε μια έτσι τυφλή αντισύριζα πολιτική και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Βενιζέλος. Και εμείς εκπλαγήκαμε από την εξέλιξη η οποία υπήρξε Σάββατο βράδυ πριν την κάλπη σε σχέση με τη ρήξη των δύο. Υποθέσαμε προς στιγμήν ότι ενδεχομένως αυτό να σηματοδοτεί και μία αλλαγή γραμμής, δηλαδή ότι το κίνημα αλλαγής θα πήγαινε σε μία γραμμή η οποία λέει ότι δεν είναι απαραίτητη η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το ζήτημα τώρα είναι να αποτρέψουμε τη δεξιά παλινόρθωση. Ουσιαστικά ότι έβγαινε το εμπόδιο που άκουγε στο όνομα Βενιζέλου. Το υποθέσαμε προς στιγμήν. Το υποθέσαμε προς στιγμήν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η έκπληξή μας ήταν μεγαλύτερη την επόμενη μέρα, όταν και από την προηγούμενη το βράδυ είδαμε κάποιες διαρροές στον τύπο και τη δήλωση της κυρίας Γεννηματά, η οποία την ώρα της κάλπης ζήτησε να καταδικαστεί. Μάλιστα. Αυτοδιοικητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, σε κάλπη της Αττικής. Και στην Αττική οι επιλογές ήταν δύο. Ήταν δύο, κύριε Λασκαράτε. Δύο ήταν οι επιλογές στην Αττική. Ναι. Δούρου, Πατούλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όμως γυρίζει. Γυρίζει, σας είπα, είναι νέα κάλπη. Δεν γυρίζει το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης. Υπάρχει άδεια κάλπη. Λοιπόν. Υπάρχουν 22.000 εκλογικά τμήματα με άδειες κάλπες. Και στις κάλπες τις εθνικές ο κόσμος κάνει επιλογές. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.